εντελώς απείλησε να ματαιώσει την εκδήλωση. Εν τούτης όμως οι Γρεβενιώτες ανταποκρίθηκαν τελικά με μαζική συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση που έχει διπλό χαρακτήρα. Πρώτον, είναι στις υποχρεώσεις του Δήμου μας να προγραμματίσουμε, να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε τέτοιες βραδιές, όμορφες βραδιές μουσικής, καλλιτεχνικές, πάσης φύσης άλλων δραστηριότητες, προκειμένου να ενισχύσουμε την ψυχολογία των πολιτών μας. Γιατί χρειαζόμαστε ενέσεις στην δύσκολη πορεία της ζωής όλων μας. Η μουσική λοιπόν είναι ίσως το καλύτερο που μπορεί να προσφέρει σε όλους μας να μπορέσουμε να δούμε με αισιοδοξία την επόμενη μέρα. Έχει όμως και άλλο χαρακτήρα. Σήμερα βρίσκεται κοντά μας ένα δικό μας παιδί. Ένα παιδί που μεσουρανεί στο μουσικό στερέωμα, όπου επένδυσε τα οράματά της και έπιασε κορυφή. Ένα παιδί που είναι σήμερα ίσως από τις καλύτερες νέες φωνές στην ελληνική μουσική σκηνή και τιμά σήμερα την ιδιαίτερη πατρίδα της, όπου εδώ πήγε στο σχολείο, εδώ μεγάλωσε και σίγουρα έχει και μια φόρτιση συγκινησιακή η Μαρία μας, εδώ που βρίσκεται στη γενέτερα γη της. Εμείς την υποδεχόμαστε, την αγαπάμε, τη στηρίζουμε, γι' αυτό και προγραμματίσαμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή την εκδήλωση εδώ στο Καστράκι. Και την ευχαριστούμε φυσικά που απαντέχθηκε την πρόσκληση από την πλευρά μας, όπως ευχαριστούμε και τους συνεργάτες της και τους μουσικούς που τη συνοδεύουν. Ευχαριστούμε λοιπόν τη Μαρία και το συγκρότημά της και σας ευχαριστούμε και εμείς για την παρουσία σας. Ο Δήμος μας θα προχωράει συνεχώς σε εκδηλώσεις, προκειμένου να δώσουμε μια άλλη ψυχολογία και να ολοκληρώσουμε ένα όνειρο που έχουμε. Αυτός ο τόπος να αλλάξει επίπεδο, τόσο οικονομικό όσο και πολιτισμικό. Το αποδεικνύουν τα δικά μας παιδιά που ανέβηκαν ψηλά. Κι άλλα παιδιά λοιπόν θα μας δείξουν τον δρόμο αυτό που οφείλουμε να οδηγήσουμε τον τόπο αυτό πολύ πιο ψηλότερα. Να είστε καλά όλοι σας. Πολύ ωραίο πρόλογο. Για την πρόσκληση. Το κύριο Φαντέρ, μιλούσαμε όλη αυτή την περίοδο. Η πρώτη φορά που θα πω σε έναν αντιδήμαρχο, σ' αγαπώ. Και σε ευχαριστώ. Με φέρνει στην πατρίδα μου, γιατί σε αυτό θα πει και πριν δύο χρόνια, ιδίως αυτό το θέατρο που είδα τις πρώτες μου συναυλίες, και έλεγα ότι όταν θα γυρίσω στον Γραμμένο, θέλω εδώ να έρθω να παίξω, όπου θέλω πουθενά άλλο. Είναι ο επαναπατρισμός μου εδώ πέρα, είναι κάθε φορά πάρα πολύ συγκινητικός και θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου που τι έχουν κάνει και να το κυβερνάνε σήμερα εδώ και να δω και είμαι πολύ τυχερή. Ευχαριστώ όλους όσοι ταξιδέψατε από μακριά, όσοι ήρθατε από κοντά. Έχουμε έρθει με πάρα πολύ αγάπη απόψε εγώ και οι συνάδελφοί μου, όλοι οι συνεργάτες. Ευχαριστούμε που ήρθατε με αυτόν τον καιρό, με αυτή την εργασία. Είμαι πάρα πολύ τυχερή και ήθελα να φέρω αυτή την παράσταση εδώ, γιατί ήταν πολύ μεγάλη τιμή που μου έγινε από την οικογένεια του Θάνου Μικρούτσικου να κάνω εν λευκό ό,τι θέλω πάνω στο έργο του. Και αυτή την εμπιστοσύνη που μου δόθηκε, πήγε καλά στην Αθήνα και σε κάποιες άλλες πόλεις της Ελλάδος και ήρθαμε εδώ. Είμαι και η γυναίκα του Θάνου Μικρούτσικου και έχει έρθει από την Αθήνα απόψε εδώ, ένα μεγάλο χειροκρότημα. Ευχαριστώ γιατί στέλνω το μήνυμα πάντα, δεν ξέρω αν τελικά ήρθατε από την Άουσα, από την Τολεμαίδα, από την Πάτρα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, από τα Τρίκαλα, δεν ξέρω τελικά ποιοι ήρθατε και ποιοι, από τα Γιάννενα, από το Μέτσοβο. Ευχαριστούμε. Απάνω στο γιατάκι σου φιδίνοθρο κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου. Εκτός από την πάνω σου κανείς δεν σε θυμάται σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι. Φώτα κόκκινα
Θεσσαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπε σαν αγώ, άπνευσα τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι. Αν δεν θα ψάχνεις το στρατή